κολόπεδο! Δεν σου είπα να πάρεις τη ζακέτα! Τι θες εδώ ρε μάνα! Δεν σου είπα πει να μην έρχεσαι στη δουλειά! Ας έπαιρνες τη ζακετούλα, δεν μην ερχόμουν, δάκο μου! Δάκο! Μάλλον από τον Μπαλουρδάκο! Το έχω πει 100 φορές! Εδώ μέσα είμαι διευθυντής! Κομμένα τα δάκος και οι ζακέτες! Εδώ πέρα εκπέμπω κύρος και σοβαρότητα! Εγώ είμαι το αφεντικό εδώ μέσα! Στο σπίτι κάνε ό,τι θες! Σκασμός λοιπόν, μητέρα! Σκασμός τη μανούλα, είπες! Το είπα! Περίμενε, ρε! Θα σε κρεμώσω ανάποδα και θα σου πω τη γλώσσα ΣΥΡΙΖΑ! Αουτς! Φόρτε ζακέτα γρήγορα! Καλά, ρε μάνα, μια κουβέντα είπα! Πρέπει να βαρέσεις! Ο Μπαλούρδος είναι μαμάκιας! Πάντως, άμα χρειαστείτε ένα χεράκι βοηθείας, εμείς είμαστε εδώ. Α, εδώ είσαι εσύ! Τι είπες εσύ, ρε τσόχλανε! Τίποτα. Τίποτα. Εσύ, αν ξανατολμήσεις να μου τζώσεις το σπλάχνο μου από εδώ, θα στα κόψω τα χεράκια ΣΥΡΙΖΑ! Δεν ξαναμουτζώνω. Και να σου πω, ρε. Τι σε χαλάει εσένα στο Τσίπρα, ε! Τι! Λέγε ρε, τι σε χαλάει! Δεν βλέπεις ότι πασχίζει να μας φέρει το σοσιαλισμό, ε! Να μας βγάλει από τα μνημόνια εδώ μέσα! Εγώ έφτισα αίμα για να τον βγάλω πρωθυπουργό στους Γαργαλιάνους. Δεν υπάρχει κολόνα για κολόνα, παιδί μου, που να μην έχει τη φάτσα του. Με τα χεράκια μου εγώ την έβαλα. Με το πουκαμισάκι του, με το σακάκι του. Για εντάξει, θα βάλει και γραβάτα. Γραβάτα, γραβάτα, να πάει στο διάλο να πάει. Θα τη φορέσει, έτσι. Όλα θα γίνουν, παιδί μου. Έλα, σε φιλήσω. Και στο εξής, όταν θα ακούς Τσίπρας, θα σηκώνεσαι σούζα, όρθιος. Μάλιστα, μάλιστα. Τσίπρας! Κάτσε! Τσίπρας! Κάτσε! Είπε Τσίπρας και δεν σηκώθηκες. Πάμε, μητέρα. Την τακτοποίησες. Καλώς ήρθες. Καλά έτσι. Όταν είναι το γραφείο. Όχι, από το χαλί! Από το χαλί περνάει μόνο ο γιος μου. Του πάτω μέλα. Με το συμπάθειο, ρε φίλος, κύριε διευθυντά. Αλλά περνάει λίγο κλιμακτήριο η μάνα σου, ε. Γι' αυτό σε φώναξα. Πρέπει να βρούμε έναν τρόπο να πάει πίσω στους Γαργαλιάνους. 2 εβδομάδες την έχω στο σπίτι και έχω βαρέσει μπιέλα. Ιστερία με το παραμικρό. Άσε που έχει γεμίσει το σπίτι σε μεδάκια. Τα βλέπεις και εδώ. Θέλω να πάρω ένα τηλέφωνο και πρέπει να κάνω τα εγγένεια κάθε φορά. Ένα τελετουργικό σε οτιδήποτε. Κατουργέσαι και πρέπει πρώτα να σηκώσει το καπάκι με το σεμεδάκι, μετά το καπάκι χεσίματος με το δεύτερο σεμεδάκι, και αν δεν έχεις ήδη κατουρηθεί, τότε σου επιτρέπουν τα σεμεδάκια να τα αμολύσεις. Μετά να σηκώσει το σεμεδάκι από το καζανάκι και μετά το σεμεδάκι από το κολόγαρτο. Και στο τέλος να τα σκεπάσεις όλα ξανά για να κοιμηθούν ήσυχα μέσα στο μπάνιο που έχει υγρασία και μπορεί να αρπάξουν πούντα, η χέστρα και το κολόγαρτο. Λοιπόν, πρέπει να αναλάβεις εσύ αυτό το δύσκολο έργο. Τι? Να εξαφανίσω τα σεμεδάκια. Αποκλείεται, θα με σκοτώσει. Και σεμεδάκια, βρε ηλίθιε. Να την πάω στους Γαργαλιάνους, θέλω. Έλα. Έτοιμο το έχω. Μπρος, βγάλε το παντελόνι να στο βάλω. Όπα, στριγκάκι, κύριε διευθυντά. Τι στριγκάκι είναι, loser. Στριγκάκι θα φορέσει ο δικός μου γιος. Σποσουάρ είναι. Σποσουάρ για τους άντρες. Να κρατάει την οικογένεια. Το φοράω να μου τα κρατάει ακέραια. Ούτε από εδώ, ούτε από εκεί. Σε μία θέση. Μου το φόραγε η μαμά από μικρή ηλικία. Ο Μπαλούρδος είναι μαμάκιας. Να σου πω, λαλό. Παιδί μου, εσύ τι γνώμη έχεις για τον Κυριάκο το Μητσοτάκη? Νέος είναι, όραμα έχει, να τον δούμε κι αυτόν. Τον Κυριάκο. Τον ίδιο τον Κυριάκο, να δούμε τον Κυριάκο. Δεν τον έχουμε δει. Πω, πάλι μαλακίες θα ψηφίσετε αν γίνουν εκλογές. Νέο παιδί! Και να ονειρεύεται να το κυβερνήσει ο Μητσοτάκης. Τι να πω. Τώρα καλά σου λέει. Σκάσε εσύ. Τώρα εγώ μιλάω. Έχει εκνευρισμό. Αν δεν ψηφίσεις, κακομοίρη μου, αριστερό μνημόνιο και διαλέξεις πάλι δεξιό μνημόνιο, θα φύγεις από εδώ μέσα με τις κλωτσιές να τον διώξεις.
Απολύεσαι. Ευχαριστώ. Να πας στον Κυριάκο να σου δώσει δουλειά. Κατάλαβες τώρα. Φύγε τώρα. Άντε, Πασαλή! Άντε, πάτε να φύγε! Μαρή, έλα εσύ εδώ να μαθαίνεις. Μάλιστα. Ξέρεις να τηγανίζεις κεφτέδες. Τι είναι κεφτέδες? Καλά, άστο. Εσύ από την Κύπρο δεν είσαι? Ναι, που τη μαρτυρική μεγαλώνεις όλη. Μπράβο, κοπέλα. Να σου πω, εσείς τώρα βγήκατε από την κρίση, δεν βγήκατε? Έχεις λεφτά τώρα. Τι λες, ρε μάνα, στο βοηθό μου? Σκάσε το Μάρι. Για σένα να δουλεύω. Αυτή να πάρεις, που έχουν βγει από το μνημόνιο. Μη μου κουβαλήσεις καμία ξεβράκωτη μνημονικιά, αλίμονό σου. Μάνα, στο έχω πει 100 φορές. Είμαι κατά του γάμου. Εγώ στη θέση του δεν θα το έλεγα. Ζει επικίνδυνα. Τι είπες, καλέ? Τι ξεστόμησες τώρα? Γιατί με κάνεις έξαλλη? Τι δεν πει κατά του γάμου? Το δικό μου το παιδί κατά του γάμου. Θες να τρελαθώ? Αυτά να τα ξεχάσεις. Θα γίνει ό,τι λέω εγώ. Πάει και τελείωσε. Δεν καταλαβαίνω την έκρηξή σου. Έχω πάντως ημέτημη αν χρειαστεί. Τι είναι αυτό το πράγμα, ρε πούσι μου, με τις Κύπριες και τις Θεσσαλονικές? Δίνονται υπερπαραγωγή κάθε μέρα και έχουν ένα ζευγάρι στέφανα στην τσάντα μήπως κάτσει γάμος ο προγραμμάτιστος. Γι' αυτό, μωρί, δεν μου κάθεσαι τόσο καιρό. Γάμο ήθελες κατευθείαν. Τι εννοώμησες, ρε μάνα μου, κύριε διευθυντά? Ότι εμείς κάνουμε να αρπαχτές σαν τις Ελλαδίτισσες? Αγγίξεις με να με παντρευτείς. Καλά σου λέει, το Μάρι. Το Μάρι. Κανόνισε την πορεία σου. Να ξεμπερδεύεις με τις πουτάνες που κουβαλάς στο σπίτι και να μπεις στον ισχυροδρόμο. Μάνα, νομίζω ήρθε η ώρα να σου το πω. Είμαι ερωτευμένος με την Αχτσιόγλου. Με τι είσαι ερωτευμένος? Με την Αχτσιόγλου. Έχει γλου στο τέλος. Δηλαδή, αχ, τσιό, γλου. Αυτό, ρε, είναι βρισιά. Έχεις δει ποτέ να παντρεύεται μια βρισιά? Μάνα, είναι υπουργός. Ναι, τώρα μιλάς σωστά. Τώρα αλλάζει. Να την πάρεις. Πρίκα έχει. Τις ιδέες της. Σωθήκαμε. Την έβαλα στο κτέλ για γαργαλιάνους. Της είπα ότι είναι τουριστικό και ότι κάνει το γύρο της Αθήνας. Πώς βρέθηκε ανοιχτή η πόρτα? Αφού είχα κλειδώσει. Ληστές θα μπήκαν.